Κράτηστε, Μαξιμιένε. Έχω τη χαρά να σου παρουσιάσω τους πιο λαμπρούς γιατρούς της νοικομήριας, καθώς και τον κορυφαίο καθηγητή τους, Εφρόσιν. Εντιμότατε, Ευστόργιε. Χαίρομαι για τη σπουδαία γνωριμία την οποία και επεδίωξα. Επειδή στο παρελθόν πολύ με εντυπωσίασε ο νεαρός γιατρός, ο γιος σας Πανταλέων. Εύχομαι κάποτε να τον συμπεριλάβω εις τους προσωπικούς μου γιατρούς. Τι λες, Πανταλέων? Ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή. Πώς πάει η εργασία σου, παιδί μου? Συνεργάζομαι με τον καθηγητή μου Εφρόσινο σε μια σπουδαία ιατρική έρευνα. Ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός μου είπε ότι κάποτε θέλει να γίνω κι εγώ προσωπικός του γιατρός. Φιλοδοξώ να γίνω καλός γιατρός. Καλός γιατρός θα γίνεις, παιδί μου, αν αγαπάς τους αρρώστους σου και αν χρειαστεί να θυσιάζεσαι γι' αυτούς. Τέτοιος γιατρός θέλω να γίνω κι εγώ, μητέρα. Θα έχω πάντοτε τη συμβουλή σου στο νου μου. Δεν θα τα καταφέρεις όμως, αν δεν εμπνέεσαι από εκείνον που πρώτο συμπόνεσαι τον άνθρωπο. Ξέρεις ποιον εννοώ, παιδί μου? Ξέρω. Εννοείς φυσικά τον Χριστό. Ναι, παιδί μου, μη σε θαμπώνουν οι αυτοκρατορικές υποσχέσεις. Αντάλλαξε την αγάπη και τη φιλία του Ρωμαίου Αυτοκράτορα με την αγάπη του Βασιλιά των Αγγέλων, αν χρειαστεί. Ωραία λόγια. Θαυμάζω την πίστη σου, μητέρα, στο Χριστό. Η ιατρική, παιδί μου, δεν είναι επάγγελμα. Είναι αποστολή. Αποστολή αγάπης. Αγάπης για τον συνάνθρωπο. Αν αγαπήσεις τον άνθρωπο, τότε μίσησε και φθόνησε το χρήμα. Έχεις δίκιο, μητέρα. Η υγεία μου δεν είναι καλή. Η καρδιά μου έχει αδυνατήσει. Αν πεθάνω, παιδί μου, να θυμάσαι τις συμβουλές μου. Χαιρετώ. Καλώς τον. Από πού έρχεσαι με το καλό? Θυσίαζα. Στους θεούς. Καλέ μου, Ευστόργιε. Ο Θεός είναι ένας. Τα γάλματα τα φτιάξαμε εμείς. Ούτε μιλούν, ούτε ακούν. Ευστόργιε, καλέ μου, ψάξε. Ψάξε να βρεις τον ένα, τον αληθινό Θεό. Πρόσεχε. Πρόσεχε, καλή μου. Θα μας βρει κανένα μεγάλο κακό. Είναι εδώ ο Μαξιμιανός. Και δεν θα φύγει να πάει στη Ρώμη, αν δεν εξαφανίσει και τον τελευταίο χριστιανό. Εύχομαι και παρακαλώ για χάρη του να μαρτυρήσω. Thank you.
Γρήγορα, αδέρφια. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε γρήγορα. Μου είχε δυνατήσει. Νομίζω πως σύντομα θα σας αφήσω. Μη φοβάσαι, ο Θεός είναι μεγάλος. Δεν φοβάμαι. Θα ήθελα να μαρτυρήσω. Αλλά έχω ένα σπουδαίο γιο. Και θα ήθελα να τον κατηχήσω πριν αναχωρήσω για το μεγάλο ταξίδι. Ανοίξτε! Ανοίξτε γρήγορα! Θα σπάσουμε τη πόρτα! Τι συμβαίνει, μητέρα? Δεν είμαι καλά. Η καρδιά μου. Νομίζω ότι θα σας αφήσω, Πανταλέον, παιδί μου. Κουράγιο, μητέρα. Κουράγιο. Από πού ήρθες τόσο βιαστική? Από την κατακόμφη. Έκαναν έφοδο οι Ρωμαίοι. Τους αντίχριστους. Μα τι έχουν πάθει με τους χριστιανούς? Το είπε ο Χριστός. Και στέ μισούμενοι υπό πάντων για το όνομά μου. Τους μαζέψατε όλους? Δυστυχώς όχι. Αυτός εδώ μας εμπόδισε να τους μαζέψουμε. Είναι ο φύλακας των χριστιανών. Στεκόταν πίσω από την πόρτα στην κατακόμβη και μας εμπόδιζε να μπούμε μέσα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους χριστιανούς να διαφύγουν. Βοήθησε, είπε, στους χριστιανούς να διαφύγουν? Μάλιστα. Αυτός βοήθησε τους εχθρούς των θεών μας? Πώς σε λένε? Είμαι χριστιανός. Είπα, πώς σε λένε? Είμαι χριστιανός. Από πού είσαι? Είμαι χριστιανός. Ποιο είναι το επάγγελμά σου? Είμαι χριστιανός. Πάρτε τον και μαστιγώστε τον. Μαστιγώστε τον ώστε να πεθάνει από τους πόνους σου. Παιδί μου. Παιδί μου. Παιδί μου, πεθαίνω. Άκουσα. Αυτός ο πρόσχερος κόσμος είναι στα χέρια κακών ανθρώπων. Δεν θέλω να γίνεις φίλος τους. Παιδί μου, γίνε χριστιανός. Ο Χριστός θα σου εμπνεύσει την αγάπη. Παιδί μου, ζήσε σαν ένας τίμιος και καλός γιατρός. Καλά, μητέρα, ησύχασε τώρα. Δεν κάνει να ταράζεσαι.
Οι γιατροί πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Ο κόσμος και οι ύλοι δεν πρέπει να τους επηρεάζουν. Να θυμάστε τον Ασκληπιό, τον Γαλινό, τον Ιπποκράτη και να ακολουθείτε τις σύμβουλές τους και τις διδασκαλίες τους. Γιατρός ακόμα σημαίνει και καλός άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος είναι χριστιανός. Εχθρός των θεών μας. Το κράτορας διέταξε να μην τον βοηθήσει κανείς για να πεθάνει από τις πληγές του. Τ' ακούσατε? Ποιος θα βοηθήσει τον εχθρό του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, ε? Όχι εγώ. Ούτε εγώ. Όχι εγώ. Εγώ δεν βοηθάω τους παράνομους χριστιανούς. Θα τον βοηθήσω εγώ. Δεν μπορώ να αφήσω έναν άνθρωπο να πεθάνει. Δεν είναι δυνατόν. Απαράδεκτο. Τι πράγματα είναι αυτά? Συνάδελφοι, μπορείτε να με βοηθήσετε? Σκέψτε το καλύτερα, Πανταλέον! Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα, κύριε καθηγητά. Την απόφασή μου την έχω πάρει. Μπορείς να περπατήσεις. Με τη βοήθεια του Θεού. Το λιγότερο που μπορείς να πάθεις είναι να ξεγράψεις τη μεγάλη τιμή που σου έκανε ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός να σε συμπεριλάβει μέσα στους προσωπικούς του γιατρούς. Είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Αυτός μας διδάσκει την αλήθεια, την αγάπη. Αυτός θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή, την αιώνια ευτυχία. Πιστέψτε, αγαπητοί μου, πιστέψτε. Οι θεοί των Ρωμαίων είναι ψεύτικοι. Δεν μας λένε τίποτα. Γεια και χαρά σου, νέε μου. Τι γίνεσαι? Ευχαριστώ. Εσείς πώς είστε? Κι εγώ σε ευχαριστώ, παιδί μου. Σε βλέπω που περνάς κάθε μέρα από εδώ και σε χαίρομαι. Πώς λέγεσαι? Ονομάζομαι Πανταλέον και σπουδάζω ιατρική. Την επιστήμη του Ιπποκράτη και του Ασκληπιού. Ωραία η ιατρική. Και ο πατέρας μου λέει ότι είναι ωραία. Σήμερα πήγαμε στον αυτοκράτορα και μου υποσχέθηκε ότι κάποτε θέλει να γίνω προσωπικός του γιατρός. Αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ μου. Ποια πίστη ακολουθείς? Η μητέρα μου ήταν χριστιανή. Αλλά ο πατέρας μου με αναγκάζει να πιστέψω στους αρχαίους θεούς. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπω στο παλάτι. Πίστεψέ με, αγαπητέ μου. Η επιστήμη που δίδαξε ο Ασκληπιός, ο Γαλινός και τόσοι άλλοι σοφοί που ανέφερες, πολύ λίγο μπορεί να βοηθήσει αυτούς που τη μαθαίνουν. Και οι θεοί που πιστεύει ο Ρωμαίος αυτοκράτορας δεν είναι αληθινοί. Αυτούς τους πιστεύουν μόνο οι ανόητοι, οι συμφεροντολόγοι. Ο μόνος αληθινός Θεός, με αποδείξεις πάντα, παιδί μου, είναι εκείνος τον οποίο πίστευε η μητέρα σου. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήλθε στη γη, πέθανε, αναστήθηκε και δίδαξε την αγάπη. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Κι εγώ κλείνω προς τον χριστιανισμό. Είναι η μόνη πίστη που έχει αποδείξεις. Να, κι εγώ, παιδί μου, είμαι υπηρέτης του Θεού. Χαίρομαι πολύ που τα ακούω. Πίστεψέ με, αγαπητέ μου. Αν ένας γιατρός πιστέψει στο Χριστό με όλη του την καρδιά και αν εκείνος το θελήσει, μπορεί να του δώσει το ιαματικό χάρισμα. Τι είναι αυτό? Όποιος έχει αυτό το χάρισμα μπορεί να γιατρεύει όλες τις αρρώστιες χωρίς φάρμακα, όπως έκανε και εκείνος. Αν διάβασες το Ευαγγέλιο, ο Χριστός χάρισε το φως σε τυφλούς, καθάρισε λεπρούς, ελευθέρωσε δαιμονισμένους και ανάστησε νεκρούς. Μπορεί ο Χριστός να δώσει ένα τέτοιο χάρισμα στους ανθρώπους? Και βέβαια, παιδί μου. Και αν σου δώσει και σένα αυτό το χάρισμα, θα μπορείς να κάνεις και εσύ τα ίδια και ακόμα μεγαλύτερα θαύματα. Όπως το είπε και ο ίδιος. Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει. Να πιστεύεις στο Χριστό που πίστευε η μητέρα σου. Και να ελπίζεις και να χαίρεσαι. Σας ευχαριστώ, Γέροντα. Θα ξαναπεράσω από εδώ. Γιατί έχουμε να συζητήσουμε για πολλά πράγματα. Ναι, παιδί μου. Ξαναπέρασε. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ,
Βοήθησέ με να σε πιστέψω και να σε αγαπήσω όπως και η μητέρα μου. Λοιπόν, αληθινά σας λέω, αγαπητοί μου, φαίνεται μεγάλο σκεύος εκλογής του Θεού ο νέος αυτός. Τι φαινόμενο είναι αυτό, τι φρικτό θέαμα. Αν ήμουν Άγιος, είχα το ιαματικό χάρισμα, όπως μου λέει ο γέροντας Ερμόλαος, θα μπορούσα να σώσω αυτό το παιδάκι. Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με να αναστηθεί αυτό το παιδί και να πεθάνει το φίδι. Βοήθησέ με και θα σε πιστέψω όπως η μητέρα μου. Και ο γέροντας Ερμόλαος, μέχρι το θάνατό μου, συγχώρεσέ με που σου ζητώ αποδείξεις. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, το φως του αληθινό, μην παραβλέψεις τη δέηση του δούλου σου. Σε παρακαλώ και σε οικετεύω, παραχώρησε να σε γνωρίσει, να σε αγαπήσει και να σωθεί ο καλός αυτός νέος, έστω κι αν χρειαστεί να αναστήσεις και νεκρούς για χάρη του. Αποτάσσεσαι το σατανά και τους μάγους και τις μαγείες και πάντα τα έργα αυτού. Αποτάσσομαι. Συντάσσεσαι το Χριστό. Συντάσσομαι. Και πιστεύεις αυτό. Και πιστεύω αυτό ως Βασιλεί και Θεό ημών. Η χαρά του Αγίου Πνεύματος πλημμυρίζει την καρδιά μου. Την ώρα που βαπτίστηκα, μια πίστη και μια χαρά πλημμυρίζει την ψυχή μου, που με καταπείθει ότι σε όποιον άρρωστο πω να γίνει καλά στο όνομα του Κυρίου, αποκλείεται να μην γίνει. Πώς το εξηγείτε αυτό? Γράφει ο Απόστολος Παύλος αυτό που προφητεύει ο Ψαλμωδός, ότι πρώτα θα κατέβει στη γη και μετά θα ανέβει εις ύψος ο Χριστός και θα κατεξουσιάσει όλες τις δυνάμεις και θα δώσει χάρισμα στους ανθρώπους κατά το μέτρο της δωρεάς του Θεού. Όπως τους Αποστόλους. Ακριβώς. Σ' άλλους ερμηνείες γλωσσών, σ' άλλους το προφητικό ή διορατικό ή αματικό χάρισμα, για να υπηρετούμε την Εκκλησία μας. Τα χαρίσματα αυτά δεν θα λείψουν από την Εκκλησία μέχρι τα τέλη του αιώνος. Ίσως θα έπρεπε, τίμιε Πάτερ, να μου δείξετε έναν τρόπο για να εργαστώ. Η άκρα ταπεινοφροσύνη, παιδί μου, να κυβερνά τη σκέψη σου. Μην καυχηθείς ποτέ, σαν να μην το έλαβες το χάρισμα. Διότι δεν είναι δικό σου, είναι του Θεού. Σκόρπισέ το άφθονο στους ανθρώπους. Διότι ο Θεός γνωρίζει πως με αυτόν τον τρόπο πολλοί άνθρωποι θα πιστέψουν και θα σωθούν. Πάντως μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες, όπως είπε ο Κύριος. Σωστά. Αλλά αφού οι άνθρωποι δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη λογική τους για να βρούνε το Θεό, ας είναι και με τον ευτελή αυτό τρόπο της θερατουργίας. Τι κρίμα να μην μας συγκινεί ο Χριστός.
και να θέλουμε σημεία και τέρατα για να τον ακολουθήσουμε. Τα θαύματα πραγματικά βοηθούν, αλλά όχι τόσο όσο αν μας αξιώσει ο Θεός να μαρτυρήσουμε όπως εκείνος. Αυτή η αγάπη, η αγάπη μέχρι θυσίας, μπορεί να συγκινήσει και τις πιο αδιάφορες καρδιές. Πατέρα, αυτά τα γάλματα είναι θεοί. Ναι, παιδί μου. Θεοί. Και πώς συμβαίνει να μένουν ακίνητα πάντα? Δεν ξέρω τι λες, αλλά... αλλά εσύ θα ξέρεις καλύτερα που είσαι πιο μορφωμένος. Ας τα αφήσουμε αυτό το θέμα προς το παρόν. Είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα ανακαλύψεις ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ποιος δεν είναι. Θα παίρνεις το φάρμακο που σου έδωσα, όπως σου είπα. Θα ξαναέρθεις σε ένα μήνα. Τι κάνει να πληρώσω, γιατρέ? Τώρα θα δώσεις μόνο ένα χρυσό νόμισμα. Δεν είσαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος γιατρός που επισκέφτομαι χωρίς αποτέλεσμα. Δεν θα σταματήσω όμως να επισκέφτομαι τους γιατρούς έως ότου ανακτήσω την όρασή μου. Πάρα πολύ σωστά. Τι αξία έχει το χρυσάφι μπροστά στα μάτια, ε? Οπωσδήποτε, συμφωνώ μαζί σας, γιατρέ. Καλώς ήρθες, αγαπητέ μου. Τι ήθελες να μου πεις? Ξόδεψα όλα μου τα χρήματα. Επισκέφτηκαν έναν από τους γιατρούς για να μου επαναφέρουν το φως μου. Αλλά τίποτα. Γιατρέ μου, είμαι πολύ δυστυχισμένος. Όχι απογοήτευση, όχι. Μόνο εγώ ξέρω. Δεν υπάρχει πιο πολύτιμότερο πράγμα από την όραση στον κόσμο. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Κάντε κάτι, επιτέλους. Ξόδεψα όλη μου την περιουσία για να ανακτήσω το φως μου. Και έχασα και αυτό το λίγο που είχα. Ξόδεψες όλα σου τα χρήματα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αν σε γιατρέψω με τη χάρη του Θεού, τι θα μου δίνεις? Αν στο ζητούσα, φυσικά. Ό,τι μου απόμενε, ό,τι μου απόμενε, θα σας το έδινα. Κάντε κάτι. Κάντε κάτι να δω το φως μου. Ο ήλιο μου λαμπρέ. Πότε θα δω το φως μου? Καλά, καλά, ησύχασε. Σε γιατρέψω με τη χάρη του Θεού. Όσο για τα χρήματά σου, μοίρασέ τα στους φτωχούς. Όχι! Μην τον αναλάβεις. Μην ξεπερνάς τις ικανότητές σου. Τι θα καταφέρεις περισσότερο από τους άλλους γιατρούς? Δεν θα τα καταφέρεις. Θα εκτεθείς. Δυστυχώς και σήμερα η γενιά μας είναι άπιστη. Αν δεν μας κάνει ο Θεός σημεία και τέρατα, δεν μπορούμε να δεχθούμε την ύπαρξή Του. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου? Δεν σε καταλαβαίνω. Από όλους αυτούς τους γιατρούς δεν μπόρεσε κανείς να τον κάνει καλά. Γιατί μεταξύ αυτών και του διδασκάλου μου
Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ναι, πήγε και στο δάσκαλό σου τον Εφρόσινο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού, άνοιξε τα μάτια σου. Εσένα, ναι, και εσένα, σας βλέπω όλους, Σωτήρα μου, γιατρέ μου, σε ευχαριστώ, πάρε τα λεφτά μου, την περιουσία μου, μοίρασέ τους φτωχούς, βλέπω. Σηκώ πάνω, μη σκύβεις. Είμαι ένας δούλος του Θεού, όπως και εσύ. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό, πίστεψε για να σωθείς. Πηγαίνετε στον πατέρα Ερμόλαιο να σας βαπτίσει και να σας διδάξει. Ευχαριστώ που έσωσες τον πατέρα. Συνάδελφοι, αυτός δεν είναι ο πλούσιος τυφλός. Πώς τώρα βλέπει, πώς την επέκτηκε, πώς συμβαίνουν αυτά τα ανεξήγητα πράγματα. Ναι, αυτός είναι. Παράξενο φαινόμενο. Εσύ! Σε σένα λέω. Εσύ δεν είσαι ο πρώην τυφλός. Ποιος έκανε καλά, πώς βλέπεις. Ο Παντελέων με έκανε καλά. Και μάλιστα χωρίς φάρμακα. Έκανε το σημείο του σταυρού έτσι. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού, άνοιξε τα μάτια σου. Και αυτό ήταν όλο. Αυτός δεν είναι ο συμμαθητής και συνάδελφός μας, αφού διδάχθηκε από τον ίδιο καθηγητή, τον Εφρόσινο. Για ποιον καθηγητή μου μιλάς, δεν άκουσες τι σου είπα. Έκανε το σημείο του σταυρού και είπε, εις το όνομα του Ιησού Χριστού, άνοιξε τα μάτια σου. Αυτό ήταν όλο. Και κάτι ακόμα, δεν μου πήρε λεφτά. Για φύγε! Ξαφανίσω από εδώ! Ξεκουπίσου! Υβριστή! Αχροέ! Φύγε! Δεν λέω ψέματα. Σας δοκίμασα όλους. Δεν είστε ανθρωπιστές. Και δεν το λέω εγώ μονάχα ο πλούσιος. Αλλά όλοι οι άλλοι. Οι φτωχοί. Μα δεν μου λες τι θέλεις. Να σας θεραπεύουμε δωρεάν. Όχι. Αλλά με μέτρο. Όπως αλλού.
Λέτε ο Χριστός να είναι ο Θεός. Αλλιώς πόσο πανταλέον κάνει τέτοια θαύματα. Σσ, αυτό δεν μας συμφέρει. Αισθάνομαι ότι είμαι στη δύση της ζωής μου. Κύριε, ημών Ιησού Χριστέ, συγχώρεσέ με. Πάτερ, μετά το θάνατο του πατέρα μου, πούλησα όλη του την περιουσία. Πρέπει να τη μοιράσουμε στους φτωχούς, να ελευθερώσουμε τους φυλακισμένους, να βοηθήσουμε τους πάσχοντες και τα ορφανά. Βέβαια, παιδί μου, έτσι να κάνουμε, κατά την εντολή. Φτωχός και γυμνός ημί και περιεγάγεται με και φυλακή και ήλθατε προς με. Τι έχεις, καλέ μου άνθρωπε? Δεν μπορείς να περπατήσεις? Αν με λατρέψεις, θα σου δώσω ό,τι έχω. Όχι εγώ, αλλά ο Χριστός, που θα μεταχειριστεί εμένα τον αμαρτωλό σαν όργανό του. Εκείνος θα σε γιατρέψει, που ήρθε και σταυρώθηκε για να σωθούμε εμείς οι κακοί. Ενώ την ημέρα της κρίσεως θα έπρεπε να σταυρωθούμε εμείς για εκείνο.
Πιστέψτε σε αυτόν, αδελφοί, για να σωθείτε. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού, έγειρε και περιπάτη. Πάει, καταστραφήκαμε. Χάσαμε τη δουλειά μας, χάσαμε το ψωμί μας. Όμως δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει να τον σταματήσουμε πάση θυσία. Όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο καλά. Συμφωνεί. Τι σας συμβαίνει, κυρία μου? Τι μπορείς να μου κάνεις, παιδί μου? Έχω ένα πόνο στο στήθος. Εγώ δεν μπορώ να σας κάνω τίποτα. Αλλά ο Χριστός, που είπε ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα εγώ ποιο. Αυτός θα μεταχειριστεί εμένα σαν όργανό του, τον αμαρτωλό, για να σας θεραπεύσει. Πήγαινε εν ειρήνη. Είσαι καλά. Εσείς τι έχετε, κυρία μου? Τι είπατε? Λέω, από τι πάσχετε? Είμαι κουφή, κύριε μου. Δεν ακούω τίποτα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού, πάρε πίσω την ακοή σου. Σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ. Γιέ μου, σε παρακαλώ, μη μου πάρεις πολλά χρήματα. Είμαι χείρα με πολλά παιδιά. Δώστες λίγα χρήματα να πάει στην ευχή του Θεού. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Πίστευε και δόξαζε τον αληθινό Θεό που σε γιάτρεψε. Εσείς πιστεύετε, κύριε μου, ότι ο Θεός μπορεί να σας γεννήσει? Μάλιστα. Ευχαριστώ, γιέ μου. Σε ευχαριστώ, γιέ μου. Την ευχή μου, γιέ μου. Με έκανες καλά.
Σε ευχαριστώ, τέκνο. Καλώς ήλθατε, γιατρή. Καλώς ορίσατε, συνάδελφοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε να μοιραστούμε μαζί αυτή τη χαρά. Είναι σπίτι γιατρού εδώ, ή φρενοκομείο. Τρελήσαστε εσείς! Παντελέοντα, το έχεις παρακάνει. Μαζεύεις εδώ κουτσούς, στραβούς, κουφούς, τρελούς και δεν ξέρω τι άλλο. Και αφήνεις όλους τους υπόλοιπους γιατρούς στην αδράνεια. Μα τι θέλατε να κάνω? Αυτός ο άνθρωπος πέθανε από πόνους. Να τον άφηνε να πεθάνει? Τι θέλεις, οι γιατροί να πεθάνουν στην πείνα? Δεν νομίζω ότι πεθαίνει κανείς στην πείνα. Υπάρχει πολύ ψωμί στον τόπο μας. Εξάλλου, εγώ θεραπεύω τους ανίατους. Αυτούς που δεν μπορείτε να θεραπεύσετε εσείς. Αυτοί είναι οι καλύτεροι πελάτες μας. Αυτοί μπαινοβγαίνουν κάθε στιγμή. Αυτό που λες, αγαπητέ μου, δεν συμβαδίζει με τον ιατρικό σου όρκο. Και πώς θα ζήσουμε τις οικογένειές μας? Είσαστε αρκετά πλούσιος. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλά χρήματα για να ζήσεις μια απλή ζωή. Ποιος σου είπε ότι θέλουμε να ζήσουμε μια απλή ζωή? Εσύ να σταματήσεις αμέσως το μονοπόλιο των αρρώστων. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρουμε να συνεννοηθούμε. Άκουσε, Παντελέοντα. Σπουδάσαμε για να ζήσουμε. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό? Αυτό που λες δεν σε τιμά καθόλου, αγαπητέ μου. Παντελέον, συνέλθε γιατί αλλιώς. Ηρεμήστε, φίλοι μου, ηρεμήστε. Μα πώς μπορούμε να ηρεμήσουμε? Μας έχει εξευτελίσει, μας έχει εξοργήσει, δεν μπορούμε να τον ανεχτούμε. Ο πονηρός σας βάζει αρσίδες. Εσύ κλείσε το στόμα σου. Στο προκείμενο, λοιπόν! Μα για σταθείτε. Δεν είναι γνωστή αυτή η φυσιογνωμία? Ναι, για θύμισέ μου. Αυτός δεν είναι ο εχθρός του βασιλιά που τον περιποιήθηκε ο Παντελέον παρά τις ρητές διαταγές του βασιλιά? Μαρτυρήστε το, φίλοι μου, μαρτυρήστε. Ναι, αυτός είναι χριστιανός. Χριστιανός το όνομα, χριστιανός το επάγγελμα. Αλλά και ο γιατρός του είναι, θα το πω, χριστιανός. Μίλησε, Παντελέον. Μη διστάζεις να μας πεις, είσαι χριστιανός, ναι ή όχι? Μην είσαι ψεύτης. Εμείς ξέρουμε πως οι χριστιανοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Μίλησε λοιπόν, απάντησέ μας, είσαι χριστιανός, ναι ή όχι? Αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Αλλά δεν θα αρνιόμουν ούτε για μια στιγμή αυτό που με τιμά. Ναι. Είμαι χριστιανός. Και είναι τιμή μου. Και σας καλώ να γίνετε κι εσείς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελέον. Ελπίζουμε πως δεν θα αλλάξεις γνώμη. Εξάλλου, ένας τίμιος άνθρωπος, ένας μάλλον χριστιανός, δεν αλλάζει ποτέ τα λόγια του. Θα συναντηθούμε και πάλι, υπό άλλα συνθήκας. Γεια σου, χριστιανέ, εχθρέ της εξουσίας. Λυπούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι. Αύριο θα λυπάσαι για τον εαυτό σου, χριστιανέ Παντελέον. Ζητήσατε ακρόαση. Μήπως έχετε να μου ανακοινώσετε καμιά καινούργια εφεύρεση? Σας ακούω. Κράτηστε. Εφεύρεση, ναι. Και τι εφεύρεση? Σας ακούω, λοιπόν. Ξέρουμε πόσο πολύ εκτιμάτε τον ιατρό Παντελέοντα, το γιο του Ευστόργιου. Δεν θέλουμε να σας δυσαρεστήσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντί σας. Εάν φυσικά μας το επιτρέπετε. Μόνο να είστε σύντομοι, γιατί πρέπει να φύγω για τη Ρώμη. Κράτηστε με, Μαξιμιανέ. Θυμάστε έναν αγρίκο χριστιανό. Που όπως γνωρίζει όλη η νοικομίδια, με θράσος απαντούσε στις ερωτήσεις σας. Είμαι χριστιανός. Και εσείς διατάξατε κανένας γιατρός να μην περιποιηθεί τις πληγές του και να πεθάνει έτσι μέσα στους φρικτούς του πόνους και να εκλείψει η θρησκεία του Χριστού. Εννοείς εκείνον τον εχθρό των θεών μας που εμπόδισε το στρατό μου να μπει στην κατακόμβη? Ακριβώς. Σας ακούω, λοιπόν. Εμείς όλοι αρνηθήκαμε να τον εξυπηρετήσουμε. Αλλά ο Παντελέον τον περιποιήθηκε και μία και δύο και δέκα φορές. Και τελικά τον εθράπευσε. Αλλά το σοβαρότερο που θα πρέπει να μάθετε είναι ότι και ο ίδιος ο Παντελέον είναι χριστιανός. Και κάνει και άλλους χριστιανούς. Αλίμονο,
Κινδυνεύουν οι θεοί μας. Κινδυνεύουν οι θεοί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μα πώς. Είναι αυτό δυνατόν, υποκριτές! Αδύνατον! Δεν το πιστεύω! Υπάρχουν αποδείξεις. Οι γιατροί μας πρόδωσαν στον Αυτοκράτορα, λέγοντας ότι είμαστε χριστιανοί. Τι άλλο να πω. Του συγχωρώ. Για το χριστιανό και η ζωή είναι κέρδος. Αλλά μεγαλύτερο κέρδος είναι το μαρτύριο. Περιμένουμε με λαχτάρα να πεθάνουμε για το λύτρωτή μας. Χαίρε. Χαίρε, Πανταλέον. Γιατί μάλλον το αίμα μας, παρά τα θαύματά μας, θα συγκινήσει τις σκληρές καρδιές της γενιάς μας. Λοιπόν, πώς σε γιάτρεψε ο Πανταλέον? Με το όνομα του Ιησού Χριστού. Με σταύρωσε να. Έτσι. Και ευθύς, τα μάτια μου άνοιξαν. Ναι, σας διαβεβαιώνω. Σας δίνω το λόγο μου. Χωρίς φάρμακα και άλλη θεραπεία. Όπως ο Χριστός, τον τυφλό του Ευαγγελίου. Εσύ τι πιστεύεις? Ότι σε γιάτρεψε ο Χριστός σου ή οι θεοί μας? Πρόσεξε πώς θα απαντήσεις, γιατί κινδυνεύει η ζωή σου. Αυτοί οι γιατροί μου πήραν ένα σωρό λεφτά. Ούτε τα φαρμακά τους, ούτε ο Ασκληπιός τους μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Αντίθετα, μου αφαίρεσαν και τη λίγη όραση που υπήρχε. Ο Χριστός με γιάτρεψε. Είσαι ανόητος! Είναι ολοφάνερο ότι σε γιάτρεψαν οι θεοί μας. Δεν ξέρεις τι λες! Είσαι ανόητος! Εγώ είμαι ανόητος. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, ο βασιλιά μου. Οι θεοί σας, οι άψυχοι θεοί σας που είναι φτιαγμένοι από χρυσάφι, από ασίμι, από πέτρες, πώς μπόρεσαν να γιατρέψουν? Δεν βλέπετε την αλήθεια που είναι λαμπρότερη από τον ήλιο? Ναι, γιατροί, αν και είσαστε υποκριτές, έχετε δίκιο. Εκατόνταρχε, πάρτε τον και κόψτε του το κεφάλι. Και πείτε σε αυτόν τον νεαρό γιατρό να έρθει αμέσως εδώ. Ο Αυτοκράτορας Μαξιμιανός σας είπε. Είμαι έτοιμος. Γεια σου, Χριστιανέ, Πανταλέον. Σου ευχόμαστε καλή τύχη. Καλή τύχη. Καλή τύχη. Πανταλέον, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ. Γι' αυτό παρακάλεσα τον καθηγητή σου να σε βοηθήσει να γίνεις ένας μεγάλος γιατρός. Σας ευχαριστώ. Μερικοί άνθρωποι όμως, Πανταλέον, σε μισούν. Ναι, σε μισούν θανάσιμα. Και αυτό το γνωρίζω. Άκουσα όμως ότι περιφρονείς τον Ασκληπιό και τους άλλους θεούς και ότι πιστεύεις στον Χριστό. Αυτό μου είναι αδύνατο να το πιστέψω, Πανταλέον. Είναι μια πολύ βαριά κατηγορία. Είμαι επιστήμον. Αν έκανα τόσες και τόσες έρευνες για την ιατρική, δεν θα έπρεπε να ανακαλύψω που βρίσκεται ο αληθινός Θεός μέσα σε αυτόν τον τόσο αμφιλεγόμενο κόσμο. Ωστε, έκανες έρευνες, Πανταλέον, ε.
Και τι βρήκες με τις έρευνες που έκανες? Ότι ο Θεός μου με ένα λόγο του δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τους ανθρώπους. Έστειλε τον Υιόν του και τους προφήτες του. Έκανε θαύματα. Ανέστησε νεκρούς. Γιάτρεψε παραλυτικούς και τυφλούς. Έκανε θαύματα και ακόμα κάνει. Ενώ οι δικοί σας, οι άψυχοι θεοί, δεν έκαναν. Ούτε πρόκειται να κάνουν ποτέ. Όμως ο εσταυρωμένος σου έκανε και κάνει, α? Θα ήθελα να δω ένα σημείο του Χριστού σου. Θέλετε δηλαδή να γυρίσουμε στα χρόνια του προφήτη Ηλία? Δεν καταλαβαίνω τι μου λες, Πανταλέον. Θέλω να δω τι μπορεί να κάνει ο Χριστός. Εντάξει λοιπόν. Ας φέρουμε κάποιον ο οποίος πάσχει από ένα ανίατο νόσημα. Και βάλτε τον ιερέα των θεών σας, τον μάγο, να προσευχηθεί όση ώρα θέλει. Και κατόπιν θα προσευχηθώ εγώ στον Ιησού. Και όποιος τον γιατρέψει, αυτόν θα ονομάσουμε και αληθινό Θεό. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Εκατόνταργε, άκουσες τι μας είπε ο νεαρός μας γιατρός? Να το βάλεις αμέσως μπροστά. Αδελφοί μου, χαίρετε. Και πάλι σας λέω χαίρετε. Γιατί πλησιάζει η ώρα που ο Πανταλέων και οι τρεις μας θα ακολουθήσουμε το Γολγοθά του μαρτυρίου. Με τη θυσία μας αυτή θα ανοίξουν οι καρδιές και τα μάτια των ανθρώπων και έτσι θα μπορέσουν να διακρίνουν τι είναι και τι δεν είναι αληθινό. Πώς το ξέρεις αυτό ότι είμαι πάτερ? Θερμοκράτη, παιδί μου. Όπως ένας βασιλιάς λέει στους φίλους του τα σχέδιά του, έτσι και εμένα ο Χριστός με πληροφόρησε για αυτή τη μεγάλη προς εμάς τιμή. Γιατί καμιά τιμή δεν είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή του μαρτυρίου. Σήκω όρθιος. Οι θεοί προστάζουν να σηκωθείς όρθιος. Σήκω, άθε! Σήκω γρήγορα! Λοιπόν, μεγαλειότατε, ας τους αφήσουμε να προσπαθήσουν ακόμα μια φορά. Εγώ θα τους περιμένω, όπως κάποτε ο Ηλίας τους ιερείς της Εσχήνης. Ας δούμε λοιπόν, Πανταλέον, τι μπορεί να κάνει ο Χριστός σου. Κύριε, κατά τον ψαλμωδό σου, πάντες οι θεοί είναι έργα των ανθρώπων, που πίσω τους κρύβονται τα δαιμόνια. Αλλά δεν μπορούν να το δουν αυτό. Εισάκουσε την προσευχή μου και βοήθησε να σηκωθεί αυτός ο παραλυτικός. Ίσως έτσι και οι άνθρωποι μπορέσουν να σηκώσουν από την ψυχή τους το κάλυμα της απιστίας που τους περιβάλλει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, έγινε και περιπάτη. Έγινα καλά! Έγινα καλά! Ζήτω ο Χριστός του Πανταλέωνα! Ζήτω ο Χριστός του Πανταλέωνα! Σοπάστε! Σοπάστε, είμαι κι εγώ εδώ! Εάν ο Πανταλέων ζήσει, οι γιατροί κινδυνεύουν. Η θρησκεία μας θα χαθεί. Κράτηστε, προσέξτε. Κινδυνεύουν τα πάντα. Πανταλέων, αν θυσιάσεις τους θεούς μας, θα σε κάνω πρώτο μεταξύ των γιατρών και των επιστημόνων. Κράτηστε, Μαξιμιανέ. Πιστεύω στην αλήθεια. Και δεν θα αντάλλαζα την αλήθεια για μάταιες τιμές και χαρές. Πρόσεξε καλά. Άσε τα θαυματάκια σου, γιατί θα πάθεις ό,τι και οι άλλοι χριστιανοί που παρακολουθούν τον αυτοκράτορα.
Εννοείται το θάνατο. Ναι, το θάνατο. Αλλά τι θάνατο. Έναν θάνατο αργό. Όταν αλλάξεις γνώμη θα τα ξαναπούμε, Πανταλέο. Στρατιώτες, κρεμάστε τον σε ένα ξύλο και βασανίστε τον. Και αφήστε τον κόσμο να έρχεται να τον βλέπει για να παραδειγματίζεται. Καμιά αλλαγή στην απόφασή σου, νεαρέ γιατρέ? Θεέ μου, δώσ' μου τη δύναμη να ντροπιαστεί αυτός ο σκληρός βασιλιάς και ο κόσμος να πιστέψει σε σένα. Μη δηλιάσεις. Είμαι μαζί σου ως την τελευταία σου πνοή. Θα σε στηρίζω να υπομένεις τους πόνους σου. Παταλέον, τι είδους μαγείες είναι αυτές? Δεν είναι μαγείες. Η μαγεία είναι τέχνασμα του διαβόλου. Ο Χριστός που πιστεύω με λύτρωσε. Τι θα έλεγες αν σε υπέβαλα σε σκληρότερα βασανιστήρια? Και πάλι ο Χριστός θα μου δίνει όλο και περισσότερη δύναμη. Δεν έχεις το δικαίωμα να βασανίζεις τα πλάσματα του Θεού. Ο Θεός θα σου το αποδείξει και θα σε ντροπιάσει. Έτσι νομίζεις? Αυτό θα το δούμε. Να ζεστάνετε ένα δοχείο με μολύβι και να το ρίξετε μέσα. Κι αν και αυτό αποτύχει, γιατί είναι πανούργος όπως βλέπω και μάγος, τότε να δέσετε μια πέτρα στο λαιμό του και να το πετάξετε στη θάλασσα. Τ' ακούτε? Κύριε, εσ' άκουσε την προσευχή μου και λύτρωσέ με. Θάλος Πανταλέων, είμαι μαζί σου. Πανταλέον, τι σου μενε να πάθεις? Μη μου πεις ότι είσαι πάλι εσύ. Ναι. Ο Χριστός με έσωσε.
Ο Κύριος της θάλασσας. Όπως και τον Ιωνά. Και αυτό όχι για σας. Αλλά για να πιστέψουν και να σωθούν οι άνθρωποι όπως και πριν. Πανταλέον, τι είδους μαγικά κόλπα είναι αυτά. Αν γλίτωσες από τους καρχαρίες, δεν θα γλιτώσεις από τα λιοντάρια μου. Θα σε ρίξω στα λιοντάρια. Αφού δεν σας άκουσα πριν, θα σας ακούσω τώρα. Που είδα τόσα σημεία και τέρατα. Ποιος έκανε χριστιανό. Πες μου, ποιος έκανε χριστιανό. Εγώ. Εγώ έκανα χριστιανό τον Πανταλέοντα. Ήρθα να πεθάνω. Για να μάθετε εσείς και ο κόσμος όλος πως οι χριστιανοί το θεωρούν υψίστη τιμή να πεθάνουν για τον Χριστό. Αυτό είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον! Πανταλέον, τον γνωρίζεις? Όπως ακούσατε, είναι έτοιμος να πεθάνει. Και θα είναι κέρδος γι' αυτόν. Εσείς δεν μπορείτε να το καταλάβετε γιατί δεν πιστεύετε. Πάρτε τον και ρίξτε τον στα λιοντάρια! Πλαγείτε όταν μάθετε πως οι θεοί σας κομματιάστηκαν. Τι είναι αυτά που λες? Πάρ' τα λόγια σου πίσω! Τι έγινε? Ρίξαμε τον Πανταλέοντα στα άγρια θηρία, αλλά κάθισαν κοντά του και ούτε καν τον άγγιξαν. Τι είναι αυτά που ακούω? Ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός! Εγώ πιστεύω! Και εγώ πιστεύω! Ζήτω ο Θεός ο Χριστιανός! Σταματήστε! 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 Πάρτε αυτόν τον άνθρωπο και βασανίστε τον. Και αν δεν αλλάξει γνώμη, κόψτε του το κεφάλι. Δέστε και τον Πανταλέοντα σε έναν τροχό και πετάξτε τον από την κορφή του λόφου να κομματιαστεί. Εκατόνταρχε! 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 Μην εδώ μαζί μου. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Βασανίσαμε τον Αρμόλαο, τον Έρμιπο και τον Ερμοκράτη, αλλά μάτια. Και τους αποκεφαλίσαμε όπως είχατε διατάξει. Πολύ ωραία. Δόξα στους θεούς των πατέρων μας. Οι θεοί κρεμίστηκαν. Κρεμίστηκαν από τι? Από το μεγάλο σεισμό. Αυτό είναι αδύνατον! Είναι αδύνατον! Να γίνουν σύντομα καινούργοι και μεγαλύτεροι. Θα γίνει όπως διατάξατε. Μπορώ να πω κάτι δυσάρεστο? Όχι άλλα δυσάρεστα. Όχι άλλα δυσάρεστα. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Πολύ καλά, θα σας αφήσω να ξεκουραστείτε. Μη μου πεις πως δεν σκοτώθηκε πάλι ο Πανταλέον. Ναι, δυστυχώς. Την τελευταία στιγμή κάποια ώρα τη δύναμη έκοψε τα σκοινιά. Και η Ρόδα σκότωσε πολλούς από τους ανθρώπους που είχαμε πληρώσει για να βασανίσουν τον Πανταλέον. Πολλοί άνθρωποι ομολόγησαν ότι ο μοναδικός αληθινός Θεός είναι ο Θεός του Πανταλέοντα. Και εμείς ντροπιαστήκαμε. Όχι! 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 Να μου το φέρεις αμέσως εδώ μπροστά μου. Αμέσως! Thank you.
Νεαρέ γιατρέ, μάθε ότι ο Ερμόλαος και οι άλλοι θυσίασαν στους θεούς μας και τώρα είναι καλά. Ναι, και πού βρίσκονται τώρα? Τους έστειλα σε μια άλλη πόλη, για μια αποστολή. Αυτό που λέτε το γνωρίζω. Το Άγιο Πνεύμα μου το αποκάλυψε. Βρίσκονται στην πόλη των ουρανών, όπου ο Χριστός μου θα τους γλιτώσει από τους πόνους και τα δάκρυα. Και όπου σε λίγο θα τους ακολουθήσω κι εγώ. Ώστε με αποκαλείς ψεύτη! Αυτό το είπατε μόνος σας. Μαστιγώστε τον! Πάρτε τον και μαστιγώστε τον! Δεν σας μισώ που με βασανίζετε. Σας λυπάμαι. Γιατί ο κόσμος πιστεύει πια. Έχει αποδείξει τα θαύματα. Ενώ εσείς χάνεστε με στις ψευτιές και τις κακίες σας. Τις δυσιδαιμονίες που ο Χριστός μου συνέτριψε και θα συντρίβει. Όσες λέξεις είπε, 10 φορές περισσότερο να το μαστιγώσετε. Πάτε τον! Θα αλλάξεις γνώμη? Είμαι ευτυχισμένος που υποφέρω για την αγάπη του Χριστού μου. Είσαι ευτυχισμένος? Ακούτε τι είπα, ότι είναι ευτυχισμένος? Σταματήστε λοιπόν να το χτυπάτε και κόψτε του το κεφάλι, να ησυχάσουμε μια για πάντα από αυτόν. Αυτό είναι πιο τίμιο για ένα βασιλιά. Οι εχθροί μου που πολέμησαν εναντίον μου πάντοτε απέτυχαν. Κύριε, σε ευχαριστώ που εισάκουσες την προσευχή μου και κατέσχυνες τους εχθρούς μου και δόξασες τον Πανάγιο όνομά σου. Το είδατε? Αυτό το θαύμα έγινε για σας. Πιστέψτε. Πιστέψτε στο Χριστό για να σωθείτε. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, συγχώρεσε τα σφάλματα αυτών των ανθρώπων. Η προσευχή σου εισακούστηκε. Επειδή συγχώρεσες τους εχθρούς σου, από σήμερα θα αλλάξει το όνομά σου και θα λέγεσαι Παντελεήμων, επειδή ελέεις τους πάντας και φίλους και εχθρούς. Το ακούσατε? Θάρρος. Ο Θεός σώζει όποιον του το ζητήσει. Και τώρα να κάνετε αυτό που διέταξε ο αυτοκράτορας σας. Εκτελέστε με. Όχι εγώ! Ούτε εγώ! Ούτε εγώ! Εγώ θα το κάνω.